Ja na pewno sobie wyjdę. Ja na pewno sobie wyjdę. Ty ma dikar ty wyjdę. Thank you.
भैया Ήρθαμε να κάνουμε τις απονομές σε δύο ομάδες που είναι στην πρώτη κατηγορία. Είναι μια μέρα γιορτής του ποδοσφαίρου. Τελειώνει και η Α2 κατηγορία, μια κατηγορία που φαίνεται ότι είχε μεγάλη επιτυχία η ελληνική διοργάνωσή της, όπως και οι άλλες βέβαια. Ένα πολύ καλό και ανταγωνιστικό ποτάσμα, πολύ καλές ομάδες. Βλέπουμε ένα καλό παιχνίδι και στο πρώτο μήχρονο. Ελπίζω να συνεχιστεί και στο δεύτερο μήχρονο, να κερδίσει ο καλύτερος. Πάντως και οι δύο ομάδες αποδεικνύουν ότι εμπάξια βγαίνουν κατηγορία. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το φετινό πρωτάθλημα το πιο ήσυχο. Σίγουρα, και στις τρεις κατηγορίες. Σίγουρα τα πρωταθλήματά μας διεξήχθηκαν σε γενικές γραμμές μέσα σε αθλητικά πλαίσια, με τη συμβολή όλων των παραγόντων, των προπονητών, των αθλητών και των φιλάθλων εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Ήταν μια ησυχία και πιστεύω ότι το κορυφαίο ποδόσφαιρο βαδίζει και κάνει τα βήματά του προς μια θετική κατεύθυνση. Δύο ομάδες έπαιξαν χάρη στο ποδόσφαιρο, κέρδισε ο καλύτερος. Κάπως συγχαρητήρια και στον Ηρακλή Αιγαίου αλλά και στον Ολυμπιακό Άσο για το όμορφο παιχνίδι που είδαμε σήμερα. Αλλά και τότε ανέβηκαν στην πρώτη κατηγορία. Είμαστε κατευθυντέ και γιατί οι αθλητικές υποδομές βλέπουμε ότι πολλές ομάδες του τύπου μας. 5-6 ομάδες. Όχι πολλές, όλες. Κατηγορία, όλες και τόσο. Όλες όσες ανεβήκανε του Δήμου. Ανέβηκαν το Πενιγιάλι, ο Κουταλάς, Κλένια, τα Εξανίδια, όλες. Ο Αγιώργης. Ο Αγιώργης ανέβηκαν κατηγορία και αυτό είναι κάτι ενθαρρυντικό. Βλέπουμε σήμερα αυτές οι δύο ομάδες που έπαιξαν έχουμε και επιτόρια. Βλέπουμε λοιπόν εκατοντάδες παιδιά να ανοίγονται στο ποδόσφαιρο και εγώ είμαι αισιόδοξο ότι τα επόμενα χρόνια αυτή η αθλητική υποδομή θα δημιουργήσει συνθήκες να έχουμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο και να έχουμε και ομάδα σε μεγάλη κατηγορία. Συγχαρητήρια στους παράγοντες, συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια. Έχω παίξει και στις δύο ομάδες. Άρα λοιπόν κέρδισε το ποδόσφαιρο, θα έλεγα, γιατί όπως είδα ήταν ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες πανάξια αλλάζουν κατηγορία και μακάρι να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα και στην παραπάνω κατηγορία. Το χαρμόσυνο μήνυμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά και στις δύο ομάδες και φυσικά πρέπει να αξιοποιηθούν για το καλό και των χώρων που ανήκουν οι δύο ομάδες αλλά και για το καλό του ποδοσφαίρου. Θα έλεγα λοιπόν ότι η φετινή χρονιά που πέρασε ήταν μια πάρα πολύ όμορφη ποδοσφαιρική χρονιά για το Δήμο Κορινθίων και για τις ομάδες του Δήμου Κορινθίων. Πάρα πολλές ομάδες άλλαξαν κατηγορία και αυτό να το υιοθετήσω και να το βάλω και στις
υποδομές οι οποίες έγιναν και στη δουλειά η οποία έγινε και από τις ομάδες αλλά και στις υποδομές από το Δήμο Κορινθίων. Θα πω λοιπόν ότι να ευχηθώ μάλλον στα παιδιά καλό καλοκαίρι και φυσικά από εδώ και πέρα να ξεκουραστούν για να έχουν μια πάρα πολύ καλή περίοδο την επόμενη χρονιά και να πετύχουν και πάλι τους στόχους τους οποίους θα θέσουν. Ήταν πετυχημένη, την ευχαριστηθήκαμε και ανάλογα κλείσουμε. Προσπάθησαμε για το καλύτερο από το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε και πήγαν όλα καλά. Η ομάδα πέτυχε τους στόχους της, πήρε το πρωτάθλημα και με τον τρόπο που ήθελε να το κάνει. Το ποδόσφαιρο που αρέσει σε εμάς και ευχαριστούμε να αρέσει και στον κόσμο και να είναι στο γήπεδο μαζί. Καίτητη, έτσι. Όλα μετράνε. Και αυτό ήταν ένας από τους στόχους. Πρώτος κόρος της ομάδας φέτος. Ήταν εύκολο ή δύσκολο να πετυχαίνεις γκολ? Δύσκολο, έτσι. Το πρωτάθλημα πώς ήταν φέτος? Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Πάρα πολύ για την ομάδα. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Δημήτρη τον Βιτσελά για αυτή που μου έχει προσφέρει. Και του χρόνου θα συνεχίσουμε. Πιστεύω ότι σήμερα στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος παίξαμε δύο ομάδες οι οποίες δίκαια τελικά ανέβηκαν την κατηγορία. Ο κόσμος πιστεύω ότι ευχαριστήθηκε από το θέαμα, παρότι ουσιαστικά τέλος Μαΐου πρωτόγνωρο να παίζουν αεραστέχνες ποδοσφαιριστές μπάλα, και πιστεύω ότι γενικά ήταν μια πολύ πετυχημένη χρονιά και για μας και για τον Ηρακλή Λεχαίου και γενικά για τον Δήμο, τον πρώην Δήμο Άσου Λεχαίου. Κοιτάξτε, στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι απλά, εμείς τα κάνουμε. Εκτιμώ ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ γενναιόδωρο. Ότι ψυχή, αδύνατη, παχυλή. Και η λογική μου λέει ότι πρέπει να σεβόμαστε. Εμείς εδώ και χρόνια έχουμε ένα σχέδιο. Αυτό που αν προσέξατε το γράφουμε και για μας αξίζει το ταξίδι και όχι απαραίτητα ο αυτός σκοπός να είναι ο προορισμός. Εκτιμώ λοιπόν ότι εμείς τα πράγματα κάνουμε δύσκολα, έτσι κι αλλιώς η ζωή μας είναι δύσκολη τώρα. Αυτό μας δίνει δυνατότητα εδώ να μπορούμε να μεταφέρουμε στα παιδιά αρχές, κανόνες. Είναι πολύ σημαντικό το ταλέντο να μπαίνει σε μια συλλογικότητα και πραγματικά είμαι ευτυχής που μετά από θυσίες χρόνων, γιατί είναι πραγματικά πολλά τα χρόνια, από το 2000 αυτή την ιδιότητα εδώ, υπάρχει ένα σύνολο παιδιών που τους εκφράζουν αρχές, κανόνες. Είναι τα εσωτερικά κίνητρα αυτά που νομίζω ότι θέλουμε όλοι για να είναι πιο ισχυρά βασικά. Λοιπόν, η ζωή μας είναι δύσκολη. Στο ποδόσφαιρο τώρα πλέον όπως βλέπετε παραμένουμε ίδιοι και ίδιοι και αυτό είναι λίγο κακό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο γι' αυτό. Σίγουρα η ομάδα είναι σημαντικό το ότι περνάει στην άλλη κατηγορία. Αυτή η κατηγορία της αξίζει. Είναι σημαντικό το ότι οι νέοι μας είναι επίσης πρωταθλητές. Είναι μια δουλειά που δεν είναι μόνο, είναι όλων μας. Εδώ οφείλω να πω ότι σήμερα μας λείπει ο συνεργάτης μας ο κύριος Μούλας που έχει υποχρέωση σε άλλη ομάδα. Είναι σημαντική βοήθεια που μας έδωσε, όπως και η δουλειά που έκανε ο κύριος Καράνικας πέρσι και τους ευχαριστώ, έτσι αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω, έτσι και δημόσια. Τα παιδιά αυτά είναι κοσμήματα για το χώρο του ποδοσφαίρου και είμαι τυχερός που συνεργάστηκα και με τον ένα και με τον άλλο. Πριν από λίγες μέρες, όπως είπατε, οι νέοι στέφτηκαν πρωταθλητές. Σήμερα η δική σας ομάδα στέφτηκε πρωταθλητρία. Πιστεύετε ότι η φετινή χρονιά του Ηρακλή ήταν η καλύτερη? Ακούστε, όπως σας είπα, για μας έχει αξία το ταξίδι. Είμαι ευτυχής πραγματικά που τα παιδιά αυτά λειτουργούν με τους κανόνες. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Δηλαδή, μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα, το είπα και τις προάλλες, να έχουμε αυτό το πνεύμα σε κάθε παιχνίδι. Να το σεβόμαστε όλοι. Σίγουρα είναι μια καλή χρονιά. Ακόμη και αν δεν είμαστε όμως στην πρώτη θέση, πάλι το ίδιο θα ήταν για μας. Είναι και
το σημαντικό κομμάτι αυτή είναι οι πρωταθλητές. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους αθλητές μου. Γιατί μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι πολύ περήφανος που τους έχω. Ενώ ήρθαν από τόσα και είναι ολόκληροι άντρες και συνεχίζουμε. Ναι, πράγματι αισθάνομαι ανάγκη να τους ευχαριστήσω και να τους δώσω κάτι.